τότε η Δυτική Ελλάδος θα συγχωνευτεί με το Πανεπιστήμιο Πατρών? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις? Κοιτάξτε, δυστυχώς έγινε μία ιστορία από το μηδέν. Όπως σας είπα πριν, άλλο είναι συζητάω, άλλο είναι αποφασίζω, άλλο είναι προτείνω κτλ. Εγώ λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό και είναι πολύ υγιές στην πανεπιστημιακή μας κοινότητα και γενικά στην ανώτατη εκπαίδευση να συζητιώνται προτάσεις. Καμία πρόταση δεν είναι ιδανική, καμία πρόταση δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις. Ήταν πράγματι μια πρόταση που είχε γίνει στη Διοικούσα Επιτροπή. Το Υπουργείο δεν πήρε θέση για αυτή την πρόταση και καλώς δεν πήρε θέση, γιατί αλλήμον να μπαίναμε θέση για όποιες συζητήσεις γίνονται. Το ξέρετε κι εσείς, σε όλη την Ελλάδα γίνονται συζητήσεις σε όλες τις συγκλήτους και το θεωρούμε πάρα πολύ θετικό επιτέλους ότι συζητιώνται και αυτά τα ζητήματα. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα από πλευράς μας να εγκαταληφθεί η πρόταση αυτή, ούτε και υπάρχει η όποια εντολή για να εγκαταληφθεί, διότι ποτέ δεν ήρθε μία τέτοια πρόταση συγκροτημένη στο Υπουργείο. Εμείς κάνουμε αυτή την πρόταση που σας είπα, που είναι μία νέα πνοή, μία εξαιρετικά δυναμική πνοή για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και ως προς το ΤΕΗ έχουμε το πόρισμα της Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί και είχε συζητήσει, που είναι ένα πόρισμα όπου το ΤΕΗ μαζί με τα νέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών θα πάει σε μία συνέργεια με το Πανεπιστήμιο Πατρών και με τους θεσμούς που είχαν προταθεί, το Γενικό Τμήμα για τους Μηχανικούς, τη Νέα Νομική Σχολή και την πρόταση εξορθολογισμού διαφόρων τμήματων που, ξέρετε, λόγω του παρελθόντος είναι και αυτά εξαιρετικά προβληματικά. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε την χαρά να ανακοινώσουμε και την αρχιτεκτονική αυτής της νέας συνέργειας. Δεν υπάρχει στο τραπέζι, γιατί στο Υπουργείο δεν υπήρχε ποτέ, η πρόταση για τα ΤΕΗ και το ΕΑΠ, και πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση, μας έχει κάνει μάλλον εντύπωση, μια αδικαιολόγητη έμφαση κινδυνολογίας ως προς το μέλλον του ΕΑΠ από κάποια άτομα που εργάζονται στο ΕΑΠ, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κοιτάξουμε όλοι μπροστά.